Μπορεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να επαναλαμβάνει διαρκώς τη βούληση του για λύση της ζωνικής κοινοτικής ομοσπονδίας, ωστόσο η διεθνής κοινότητα φαίνεται να μην έχει πιστεί. Μεγάλο αγκάθι η πολιτική ισότητα και πολύ ενδεικτικά τα όσα είπε ο Βρετανός υπατοσαρμοστής του alphanews.life. They're still willing to discuss a bizonal bicommunal federation. I think the challenge is they say that they don't believe that the Greek Cypriot side is serious about a bizonal bicommunal federation. So part of moving the process forward, I think, is for the Greek Cypriot side to be able to give the assurances to the Turkish Cypriot side that they're genuinely committed to bizonal bicommunal federation. With political equality. Ο Βρετανός διπλωμάτης άφησε αιχμές κατά της ελληνοκυπριακής πλευράς και για κολλησιεργία. Let's recall, I arrived here at the end of April. At the end, and in the same week, Mr. Akinji said he wanted to go back to talks on the basis of the Secretary General's framework. And the response from the Greek Cypriot side was to dispute what the Secretary General's framework was. And it has taken, you know, another two and a half years. For everybody to finally say yes, we can work from that framework. Η κυβέρνηση διαφωνεί με τον κύριο Λίλη. Εμείς επανειλημμένα και σταθερά είχαμε υποστηρίξει την λύση κυπριακού προβλήματος στην βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Επανειλημμένα είχαμε δηλώσει την πρόθεσή μας να προσέλθουμε σε συνομιλίες. Δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί δεν έχουμε πείσει. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε σε μια σειρά από ενέργειες του Προέδρου της Δημοκρατίας για επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τονίζοντας ότι οι θέσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς υπήρξαν πάντα σταθερές.